Vertigo, de Xeroposine 2 a la Pedecronia Sinitro Sine Calloia, ja, Tiani ne bestseller, apo metapo Pedecronia, capio, stato teli, sana, andenine, apo Pedecronia, dax, boris na vris ena mikrotero publishing house, ad anita megalis, apin archi, ato polis, kena pis, αυτό πήγε καλά, αλλά δεν πήγε πάρα πολύ καλά, γιατί ήταν σε το πιο μεγάλο publishing house που υπάρχει εδώ και σε αυτό το χρόνο είχαν άλλα 4 best sellers και δεν το έχουν pushed a lot και δεν το έχουν κάνει καλή. Αλλά είναι καλό, το ξέρεις, το έχεις διαβάσει. Αν το θες, με το copyright, με τις royalties που έχουμε εμείς, αν έχεις αυτό το σύμβολο, συμβόλαιο, είναι καλό ή κακό. Γιατί εξαρτάται από πόσο, πόσα βιβλία θα πουλήσει. Και δεν θα το κάνεις εσύ. Εσύ είσαι ο μεταφραστής. Δεν θα πουλήσεις εσύ βιβλία προσωπικά. Θα το κάνει η publishing house. Και αν δεν το κάνει καλά, γιατί δεν θέλει, γιατί μπορεί να πάει bankruptcy, γιατί αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να συμβαίνει, εσύ δεν έχεις τίποτα. Οπότε είναι κάτι που πρέπει να choose εσύ. Να διαλέξεις. Το ήξερα. Πριν κλείσουμε. Ναι. Έχετε σκεφτεί ποτέ να τα παρατήσετε, να σταματήσετε, να μεταφράσετε λόγω αυτών των δυσκολιών? Τώρα μιλάμε για λογοτεχνία. Εντάξει, όλο αυτό που έχω πει είναι για λογοτεχνία. Λογοτεχνία, μετάφραζα ή 6-8 βιβλία, τώρα δεν θυμάμαι. Γιατί ήταν... γιατί κάποια ήθελα να ξεχάσω ότι την έχω μεταφράσει. Οπότε αυτό τώρα που είμαι εδώ στην Ελλάδα και προσπαθώ να μάθω ελληνικά για να μετά να δουλέψω με αυτό, έχω σταματήσει να ψάχνω publishing houses, να ψάχνω καινούριοι συγγραφές, να ψάχνω καινούριες συγγραφές, δεν ξέρω, εντάξει, αυτό. Να είμαι μέσα σε αυτό το κόσμο. Το έχω σταματήσει, όχι για πάντα, θέλω να το κάνω, αλλά θέλω να το κάνω σωστά με... με άλλο τρόπο. Αυτό που είχα κάνει με τα 8 βιβλία από πριν ήταν ή κάτι που είχε σχέση με την πολιτική. Οπότε δεν πλήρωσα τίποτα, αλλά το έκανα επειδή αυτό το βιβλίο πρέπει να το έχουμε και στην Ιταλία. Ένα βιβλίο για βιασμό στην... όχι Μεξικό, στην... εντάξει, okay, Λατιν Αμερική. Αλλά αυτό ήταν, είναι σπουδαίο, πρέπει να το έχουμε. Θα το κάνω και δωρεάν, δεν έχω θέμα. Οι άλλοι ήταν, το έχω κάνει πέρυσι και προσπέρυσι και ακόμα δεν μου έχουν πληρώσει. Οπότε δεν το έχω κάνει σωστά, επειδή έχω βρει ένα publishing house που πληρώνει, αλλά πάρα πολύ σιγά. Και δεν μπορώ να ζήσω έτσι. Οπότε για τη λογοτεχνική μετάφραση, αν δεν βρεις έναν τρόπο που, με τον οποίο μπορείς να... επιβιώσεις. Είναι εύκολο να πεις θα σταματήσω. Αλλά υπάρχει και άλλη φάτσα του νομίσματος. Η τεχνική και η audiovisual μετάφραση. Αυτοί πληρώνουν τέλος μήνα ή μετά από 2 μήνες, αλλά αυτό μπορείς να το αντιμετωπίσεις, μπορείς να survive με αυτό. Και αυτό, αν σου αρέσει να μεταφράζεις, πέρα από όλα τα ρομαντικά και όλα αυτά, αυτό είναι κάτι καλό. Γιατί, ας πούμε, αν θες να μεταφράζεις και έχεις αυτή τη ρομαντική ιδέα για τη δουλειά, το ίδιο θα βρεις στις ταινίες, στις σειρές. Λίγο διαφορετικό, αλλά είναι το ίδιο. Να μεταφράζεις τεχνικά έργα είναι μόνο για λεφτά. Υπάρχει άνθρωποι, ήξερα έναν άνθρωπο που του άρεσε πάρα πολύ, πάρα πολύ, αλλά ήταν ένα. Αυτό. Τα ελληνικά πώς προέκυψαν ως επιλογή? Δηλαδή, επειδή δεν είναι μια δυνατή ευρωπαϊκή γλώσσα, δεν έχει πολύ μεγάλη ούτε τεχνική παραγωγή, ούτε ιδιαίτερα τεχνική παραγωγή. Δεν είναι μεγάλη γλώσσα. Δεν έχει μεγάλη δύναμη. Είναι τεράστια. Είναι τεράστια γλώσσα και έχει τεράστια δύναμη. Πώς δεν έχει? Εμπορική. Δεν είναι εμπορική. Εμπορική δεν το κάνουμε αυτό. Αυτή τη δουλειά δεν το κάνουμε για τα λεφτά. Δεν ξέρω κανείς που το κάνει για τα λεφτά. Ξέρω μία γυναίκα που το κάνει για τα λεφτά. Αυτοί οι γυναίκες που μισούν, που δεν ταυματίσουμε. Που παίρνει
γενικά το average, το μέτριο, το μέσο, το μέσο όρο είναι 12-15 ευρώ στη σελίδα. Αυτή παίρνει 40-45. Ναι. Γιατί? Για το όνομά της. Αν βάλει το όνομά της στο βιβλίο θα το πάρω. Νομίζουν. Δεν ξέρω γιατί, αν το κάνουν. Αλλά έτσι, κατάλαβες. Η ελληνική γλώσσα, ακόμα και αν δεν έχει εμπόριο, είναι τεράστια. Είναι τεράστια. Αλήθεια. Και τώρα, πώς το λέω, αποφάσισα να ασχοληθώ με την ελληνική γλώσσα, γιατί ήταν είτε η ελληνική γλώσσα, είτε η σλαβική από τη Ιουγκοσλαβία, έξω Ιουγκοσλαβία, Σερβία, Κροατία. Γιατί τώρα, εδώ και εκεί, μετά από όλα αυτή τη χρόνια, εκεί εντάξει, μετά από το πόλεμο, εδώ, μετά από την κρίση, αν τα καταφέρετε, θα υπάρχει κάτι καινούριο που έχετε να πει. Εντάξει, στην Αγγλία και στην Αγγλία, λέμε, στις αγγλικές χώρες. Αν δεν είναι Jamaica και Caribbeans, το έχουν πει όλα. Το έχουν πει όλα. Οπότε εγώ θέλω να δω τι έχει καινούριο, τι μπορεί να συμβεί τώρα από τα ashes, τι μπορεί να έρθει. Φοίνικας. Αν θα γεννηθεί, ναι, από τις τάξεις. Ναι. Αν θα είναι φοίνικας ή αν θα είναι πουλί. Δεν ξέρω, θα δούμε τι θα γίνει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Ήσασταν εξαιρετικός. Grazie.